των παιδιών. Και έρχομαι στο θέμα της μάσκας. Γιατί και ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος του γονέα και κηδεμόνα, θα είναι καθοριστικός. Η απόφαση για υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε καιρό πανδημίας είναι σαν την αυτονόητη υποχρέωση τα παιδιά μας να φοράνε ζώνη στο αυτοκίνητο ή να κάθονται σε ειδικό κάθισμα. Σαν την αυτονόητη υποχρέωση να εμβολιάζουμε τα παιδιά μας. Η μάσκα είναι ασπίδα προστασίας για τα παιδιά μας και για τους γύρω μας. Το τονίζει η ίδια η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία σε εκτενή ανακοίνωσή της και εκθέτει όλους τους λόγους για τους οποίους η μάσκα είναι και απόλυτα ασφαλής και εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για την προστασία των παιδιών μας. Εμπιστευτείτε και ως προς αυτό τις δυνατότητες προσαρμογής του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και τη λυτρωτική δύναμη της μαθησιακής διαδικασίας, που μπορεί ακόμα και τη χρήση της μάσκας ως ατομική πράξη, συλλογική ευθύνη και εκπαιδευτική διαδικασία να τη μετουσιώσει σε χρήσιμο και δημιουργικό μάθημα ζωής για τα παιδιά μας. Μάθημα προσαρμοστικότητας, αλλά προπαντός μάθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Θα χρειαστεί λοιπόν το επόμενο διάστημα προσπάθεια, επιμονή και προσαρμοστικότητα. Είναι για το καλό των παιδιών μας, είναι για το καλό όλων μας.